Θέμα αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών έθεσε για μία ακόμη φορά ο Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το θέμα συζητήθηκε στο Βίλνιους τόσο στη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών, Γερα Πετρίδη και Φιντάν. Το συζητήσαμε πολύ καθαρά, πολύ ανοιχτά με τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή το θέμα του εξοπλισμού αυτών των νησιών. Για την ακρίβεια, ο Υπουργός Εξωτερικών μου μίλησε, μιλάει και θα μιλήσει με τον Έλληνα ομολογό του για το θέμα αυτό. Βεβαίως, το θέμα αυτό δεν πηγάζει μόνο από την Ελλάδα. Ορισμένοι φίλοι της και το λόμπι στον Λευκό Οίκο τους υποκινούν συνεχώς. Κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι συζητήθηκαν στο Βίλνιους θέματα εθνικής κυριαρχίας και παραπέμπουν στις δηλώσεις που έκανε το πρωί στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η συζήτηση η οποία διημήφθη ήταν μια συνολική συζήτηση η οποία αφορούσε τη διαπραγμάτευση την οποία θα υπάρχει με την Τουρκία στο πλαίσιο της αποκατάστασης, της μερικής έστω αρχικής αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Άρα είναι πάρα πολύ σαφές ότι η όποια απομείωση, η όποια υποχώρηση, η σχετικότητα δηλαδή των επιχειρημάτων έχει να κάνει μόνο με τις αρχικές θέσεις συζήτησης. Χωρίς καμία έκπτωση της κυριαρχίας, όταν θα προχωρήσει η συζήτηση αυτή, θα υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες παραχωρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, με όριο πάντοτε την βασική γραμμή που είναι η γραμμή της υποστήριξης των εθνικών συμφερόντων. Την ίδια ώρα, οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν να μην δώσει άδεια για την τέλεση της θείας λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά από τον Οικουμενικό Πατριάρχη το 15 Αύγουστο. Γνωρίζετε δια του παρόντος εις τους ενδιαφερομένους ευσεβείς χριστιανούς ότι εφέτος δεν θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15 Αυγούστου εις την ιστορική Ιερά Μονήν Παναγία Σουμελά, καθότι δεν εδόθη η απαιτούμενη άδεια παρά των αρμοδίων κυβερνητικών αρχών. Για εξόχως δυσάρεστη εξέλιξη κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών. Η απόφαση των τουρκικών αρχών να μην χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση λειτουργίας στην ιστορική μονή Παναγία Σουμελά τον 15 Αύγουστο είναι μια εξόχως δυσάρεστη εξέλιξη για όλους τους πιστούς και προσκυνητές που ανέμεναν να την επισκεφθούν φέτος. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να στείλει τα απαραίτητα μηνύματα προς την Άγκυρα, ύστερα από τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου στην κατεχόμενη Λευκοσία, αλλά και την απόφαση να μην δοθεί άδεια στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για να λειτουργήσει στην Παναγία Σουμελά, όπως δόθηκε πέρυσι. Όσο συνεχίζει την αθαιρετική πολιτική της Τουρκίας, οι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης θα παραμένουν μακρινός και ανέφικτος στόχος.